Γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα θα μαγειρέψουμε παρέα με τη Χριστίνα και το Aqua Carpatica. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω-κάτω δεξιά υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.panosioannidis.com. Έχω σκεφτεί να κάνουμε ένα γιουβετσάκι που είναι πολύ αγαπητό, αλλά λίγο διαφορετικά, έτσι λίγο πιο απαλό, ας το πούμε. Πιο ανάλαφρο. Πιο ανάλαφρο, με έναν εύκολο τρόπο επίσης. Έχω σκεφτεί και ένα πολύ υγιεινό γλυκό, ας το πούμε. Ωραία. Ένα διαφορετικό γλυκό τύπου κομπόστας. Σε αυτή τη φάση είναι ένα γεύμα που τρώει όλη η οικογένεια. Σωστά. Τρώει όλη η οικογένεια. Απλά, αν είναι για τους μεγάλους, μπορούμε λίγο να το ενισχύσουμε με περισσότερα μπαχαρικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι έχω φτάσει στο επίπεδο να το κάνω να είναι γευστικό, ακόμα και για μεγάλους, με ήπια μπαχαρικά, ήπιες γεύσεις και πάνω απ' όλα με εύκολο τρόπο για να φτιαχτεί και σχετικά γρήγορα. Ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι χύτρα, γιατί με τη χύτρα, θυμάσαι και στο προηγούμενο βίντεο, είχαμε γεύση, είχαμε ταχύτητα, είχαμε πάρα πολύ ωραία υφή, αλλά το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, η πρώτη μας κίνηση είναι να κάνουμε τα ντοματίνια φρέσκια σάλτσα ντομάτα. Θα χρησιμοποιήσω ένα ράβδο μπλέντερ. Θα βάλουμε τα ντοματίνια εδώ. Και εδώ πέρα μέσα θα βάλουμε λίγο αλάτι ώστε να μαρινάρονται. Και λίγο ελαιόλαδο. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει για ζυμαρικά, ειδικά τα κοντά ζυμαρικά, μπορούμε να τα βράσουμε, να την κάνουμε κρύα τη σάλτσα χωρίς να την ψήσουμε. Και να τα κάνουμε σαν σαλάτα. Πάμε εδώ το μπλέντερ. Πάμε τώρα, κόβουμε λίγο το κρέας σε μικρότερα κομματάκια. Όχι πάρα πολύ μικρά, αλλά νομίζω ότι σε αυτό εδώ... Ναι, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Σπάλα, είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν έχει πολύ λίπος. Τα κόβουμε έτσι, που λένε και στην Ιταλία μποκοντσίνι. Παίρνουμε τα βότανα. Βγάζουμε λίγο το κλαράκι από εδώ. Δώσουμε και ένα μαχαίρι. Ορίστε. Το αγαπημένο σου. Και να σου δείξω ένα κόλπο τώρα πώς ψιλοκόβουμε τα βότανα. Παίρνουμε με την άκρη του μαχαιριού τα δάχτυλά μας εδώ και πάμε προς τα πίσω και απλά κάνουμε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε σταθερά το μαχαίρι και σηκώνουμε μόνο τη λαβή. Τι πετυχαίνουμε όταν κόβουμε βότανα ή γενικότερα οτιδήποτε πράσινο και μυρωδικό με το μαχαίρι? Αφενός έχουμε καθαρές κοπές και δεν μαυρίζει το βότανο. Αν βάλουμε τα βότανα μέσα σε ένα μπλέντερ, με το χτύπημα θερμαίνονται, χάνεται τη μυρωδιά τους, γίνονται μαύρα, έχουμε οξυδώνονται απώλειες. Και έχουμε απώλειες. Αυτά τα βάλουμε εδώ, στην γωνία. Λοιπόν, σκόρδο. Πώς καθαρίζουμε το σκόρδο? Μαχαίρι εδώ και το βγάζουμε. Τακ. Μετά για να το ψιλοκόψουμε, τα βάζουμε στη μέση. Το σκόρδο, όταν το σοτάρουμε, δεν το σοτάρουμε ποτέ μόνο του. Γιατί αν καεί, μας βγάζει μια δυσάρεστη καμένη γεύση. Αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο το βάζουμε μαζί με το κρεμμύδι και το κρεμμύδι με την υγρασία προστατεύει το σκόρδο να μην καεί. Βοήθησέ με, πάρε αυτά τα δύο. Ωραία. Και θα πάρω και εγώ μετά τη σάλτσα και πάμε προς τα εκεί. Μπορώ να φέρω και τη σάλτσα. Αν μπορείς. Αλλά... Να σε ρωτήσω κάτι. Επιτρέπεται το σοτάρισμα, έτσι? Εντάξει, τώρα. Λίγο να το καραμελώσουμε, ναι, να πάρεις λίγο, λίγο, αλλά γεύση. Άντε να πω. Εγώ δεν το κάνω. Αλλά άντε εσύ να το κάνεις. Το παιδί πάντως θα είναι μια χαρά. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ανάβουμε. Πρώτα ζεσταίνουμε το σκεύος. Μόλις ζεσταθεί, τότε προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Είναι πολύ λάθος να βάζουμε το τηγάνι μαζί με το λάδι και να περιμένουμε να ζεσταθεί. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Σοτάρουμε το κρέας κατευθείαν. Λίγο να πάρει χρώμα. Γυρνάμε. Μια χαρά, έχει σοταριστεί πολύ ωραία. Πάμε εδώ. Και απλά αδειάζουμε το κρέας μέσα. Κρατάμε τα λάδια. Με το λάδι, αυτό θα λέμε.
είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί έχει περάσει όλη η γεύση από το κρέας και είναι μέσα στο λάδι. Ξαναβάζουμε πάνω στη φωτιά, χαμηλώνουμε λίγο, ρίχνουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Κανονικά, αν κάναμε ένα γιουβέτσι, θα το σβήναμε με αλκοόλ. Δηλαδή με κάποιο κρασί κόκκινο, με κάποιο κρασί λευκό κτλ. Τώρα, επειδή δεν θα το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε, αφού το σοκάρουμε καλά, λίγο άκουα καρπάτικα, που είναι και υγιεινό, είναι και γευστικό νερό, για να μαλακώσουμε, να χνήσουμε το κρεμμύδι. Ωραία. Το φυσικό μεταλλικό νερό άκουα καρπάτικα έχει τρία μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για την προετοιμασία βρεφικού γάλακτος και την παρασκευή βρεφικών τροφών. Πρώτον, σχεδόν μηδενικά επίπεδα νητρικών. Τα νητρικά είναι ισχυρά οξυδοτικά, εξαιρετικά επιβλαβή για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Δεύτερον, πολύ χαμηλά επίπεδα νατρίου, κάτι που βοηθά να μην επιβαρύνεται η νεφρική λειτουργία. Και τρίτον, χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα, κάτι που το κάνει απόλυτα κατάλληλο για τις τρυφερές ηλικίες. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε καλό σημείο με το κρεμμύδι? Το κρεμμύδι είπαμε ότι έχει υγρασία και έχει κάποιες φυτικές ίνες. Όταν λοιπόν αρχίζει το κρεμμύδι και διαφανίζει στο σοτάρισμα, σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν μου λες, εγώ δεν θέλω να σουτάρω. Mm-hmm. Τα ρίχνω όλα απευθείας. Τι θα έχω σε διαφορετικό? Θα έχεις ένα πιο βραστό αποτέλεσμα. Δεν θα έχεις εντάσεις στη γεύση. Έχουμε χρησιμοποιήσει, είδες, ελάχιστο λάδι μέσα. Ήταν δηλαδή το λάδι που βάλαμε μόνο για το σοτάρισμα το πρώτο που κάναμε στο κρέας. Πάμε λοιπόν τώρα να προσθέσουμε το νερό. Θα το αποσύρουμε από τη φωτιά και θα το προσθέσουμε στην κατσαρόλα όταν θα αρχίσει να εξατμιστεί όλο το νερό. Καλό είναι όταν σοτάρουμε πάντα προσέχουμε τα τυχώματα, να μην μένουν κολλημένα κρεμμύδια ή οτιδήποτε σοτάρουμε, γιατί ό,τι κολλάει στο τείχωμα δεν βράζει. Αλήθεια μαγειρεύεις στο σπίτι? Η αλήθεια είναι ότι όχι πάρα πολύ. Συνήθως μαγειρεύει ο σύντροφός μου ή με παραγγέλνουμε και απ' έξω καμιά φορά. Εδώ είμαστε, εξατμίστηκε. Okay. Έχει διαφανίσει σχεδόν. Πάμε να το προσθέσουμε μέσα στην κατσαρόλα. Το μυρίζει τέλεια. Μυρίζει τέλεια, αυτό είναι το. Στιφάδο. Αυτό. Στιφάδο χωρίς αλκοόλ. Προσθέτουμε τα μυρωδικά και μετά προσθέτουμε την φρέσκια ντομάτα που έχουμε φτιάξει. Προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο, αυτή τη φορά από πάνω, 1-2 κουταλίτσες το πολύ και φυσικά νερό. Μέχρι να καλύψουμε ουσιαστικά το κρέας και λίγο παραπάνω. Λίγο αλατάκι. Κλείνουμε, βάζουμε σε αυτό εδώ το σημείο, στο βρασμό, ουσιαστικά γυρνάμε τη βαλβίδα και ανάβουμε το μάτι. Βάζουμε full, όταν ακούσουμε να σφυρίζει, τότε χαμηλώνουμε στο μισό και το αφήνουμε περίπου για 35 λεπτά. Και μετά θα προσθέσουμε το κρυθαράκι, την αναλογία σε νερό και θα το βάλουμε λίγο στο φούρνο, ίσα ίσα, να κάνουμε ένα ωραίο καραμέλωμα. Πώς φαίνεται, εύκολο ή δύσκολο? Πανεύκολο. Να κάνουμε ένα πραγματικά υγιεινό και πάρα πολύ νόστιμο γλυκό. Έχουμε μάγκο καθαρισμένο, έχουμε μήλο, έχουμε αχλάδια, δηλαδή φρούτα που μπορούμε να βρούμε εύκολα. Θα χρησιμοποιήσουμε το άρωμα από το πορτοκάλι και δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο. Σε γλυκό. Το έχεις δοκιμάσει ποτέ? Όχι. Παίρνουμε τα φρουτάκια εδώ, ένα πιλεράκι, το έχεις μάθει πάρα πολύ καλά. Ναι, και καθαρίζουμε. Βέβαια, εμένα να σου πω την αλήθεια, όταν τρώω τέτοιου τύπου γλυκά εντός εισαγωγικών, μου αρέσει το μήλο ή μηλόπιτα κτλ. Μου αρέσει το μήλο μαζί με το φλούδι. Τώρα μην να τα κόψουμε. Ένα χέρι παρακαλώ. Το μεγάλο. Θώσε το μεγάλο και δώσουμε και το μικρό για να καθαρίσουμε και το εσωτερικό. Κόβουμε και καθαρίζουμε μόνο τα σπόρια από μέσα, το εσωτερικό. Οπότε μένει αυτό εδώ. Κανένα δεν ταιριάζει σε όλο αυτό που κάνουμε. Ταιριάζει εξαιρετικά, αλλά δεν θα πρέπει να βάλουμε δεντρολίβανο. Α, οπότε ακυρώνω την αρχική σου σκέψη. Το ένα ή το άλλο. Δηλαδή είναι κάποιες γεύσεις που δεν ταιριάζουν τόσο πολύ. Κοίταξε, θεωρητικά τα πάντα ταιριάζουν τα πάντα. Φτάνει να ξέρουμε την αναλογία, τις ποσότητες και να μπορέσουμε να βρούμε μέσα από αυτό την ισορροπία. Λοιπόν, τα κόψαμε, είμαστε έτοιμοι. Τα έχουμε εδώ. Επόμενο βήμα, σακούλα βάκουμ. Παίρνουμε ένα μπολ. Ανοίγουμε τις σακούλες. Αυτό το κάνουμε για να μην λερώσουμε τη σακούλα ουσιαστικά, τον απογυρίζουμε, ώστε να μπορέσει μετά να γίνει κόλληση σωστά. Θα κάνουμε τρεις διαφορετικές γεύσεις, επειδή μου έδωσες την ιδέα με την κανέλα. Α,
Θα κάνουμε ένα με κανέλα, ένα με μυρολίβανο και θα κάνουμε και ένα σκέτο. Τέλεια. Οπότε βάζω ένα μάγκο εδώ, ένα μάγκο εδώ και ένα μάγκο εδώ. Δύο αχλάδια. Βάζουμε ένα μήλο και ένα μήλο. Άρα, κανέλα, τενδρολίβανο. Θα κάνουμε ένα σκέτο, να δούμε και την φυσική γεύση πώς είναι. Πώς εξελίσσεται. Και να μου πεις ποιος αρέσει από όλα. Μέλι. Νομίζω ότι από μία κουταλιά της σούπας στο κάθε σακουλάκι είμαστε εκτός καλά. Εκτός από αυτό που θα το κάνουμε τελείως σκέτο. Και το τελευταίο υλικό είναι λίγο υγρασία. Άκουα καρπάτικα, αλλά θα βάλουμε φυσικό σανδρακούχο νερό. Κλείνουμε. Έχουμε πλέον τη μισή ποσότητα βάλει μέσα στη σακούλα. Η υπόλοιπη είναι καθαρή, βλέπεις. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για να μπορείς να υπάρχει συγκόλληση στο μηχάνημα. Γιατί αν υπάρχουν υγρασίες ή σκουπιδάκια πάνω στη σακούλα, δεν πρόκειται να μας κλείσει το μηχάνημα. Βάζουμε τη σακούλα μέσα στο μηχάνημα. Και σφραγίζουμε. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κρατάς και φρέσκα γενικά προϊόντα. Δηλαδή, ακόμα και ένα κρέας να πάρεις ή οτιδήποτε, ή καθαρίσεις ένα κρεμμύδι. Άρα, βοήθαμε να καταλάβω. Τώρα τι κάνεις ακριβώς. Πώς λέγεται αυτό που κάνεις? Αυτό λέγεται βάκουμ. Είναι σαν να έχουμε μέσα σε όλα αυτά τα μπαχαρικά και το μέλι, τα φρούτα μας από χθες το βράδυ. Ενώ εμείς τα βάλαμε μόλις τώρα και έχουν πάρει όλες τις γεύσεις. Έχουν συγκεντρωθεί όλες τις γεύσεις. Okay. Mm-hmm. Και το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε τις σακούλες που έχουμε κάνει μέσα στην κατσαρόλα. Αυτή τη στιγμή έχει κρύο νερό. Έχω ανάψει το μάτι. Πόσο είπαμε εδώ θα χρειαστεί? Εδώ θα το δούμε κιόλας. Περίπου γύρω στο 25 λεπτό νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Μπορεί και μισάωρο. Καθαρίζουμε και κόβουμε τα φρούτα. Τοποθετούμε τα φρούτα μέσα σε μια σακούλα βάκουμ και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά. Σφραγίζουμε στο δικό μηχάνημα και βράζουμε για 35 λεπτά με κλειστό καπάκι. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με το κρέας μας. Λοιπόν, ανοίγουμε από εδώ. Δεν έχει μέσα αέρα, μια χαρά. Ανοίγω. Για να δούμε. Λιώνει, έτσι. Τίποτα. Ούτε πόση ώρα κάναμε, ούτε μισή ώρα δεν κάναμε. Ναι. Και έχει λιώσει τελείως το κρέας, το βλέπεις. Ναι, ναι. Αυτό σε κατσαρόλα τώρα θα ήθελε σίγουρα μια ώρα. Οπότε έχουμε τώρα αρκετή σάλτσα, έχουμε το κρέας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε να βράσει ξανά σε δυνατή ένταση η σάλτσα μας. Ναι. Θα προσθέσουμε λίγο ακόμα νερό. Οπότε βάζουμε το κρυθαράκι μέσα, έβρασε κιόλας. Ωραία. Ανακατεύουμε. Τώρα βλέπεις ότι αρχίζει και τραβάει όλη την υγρασία, δένει. Υπάρχει και η μέθοδος στο να το βάλουμε τη σάλτσα, το κρυθαράκι, μέσα στο φούρνο, αλλά τι γίνεται, δεν θα έχουμε ομοιόμορφο βρασμό. Λοιπόν, συνέχισε το ανακάτεμα, πάνω φέρω ταψί. Το βάζουμε μέσα κατευθείαν, ναι. Τέλεια. Τώρα αυτό δεν έχει βράσει εντελώς το κρυθαράκι, είναι λίγο al dente. Εικάζω ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερο νερό. Νερό για να βράσει. Σωστά. Οπότε πάμε να βάλουμε και λίγο νερά και ακόμα. Εντάξει, αν το νερό είναι καλό, η γεύση είναι πραγματικά τελείως διαφορετική. Πάμε μέσα. Χριστίνα, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι από όλα. Τον ίδιο χρόνο σχεδόν που έγινε το κρυθαράκι, έγιναν και τα φρούτα. Ανυπομονώ, οπότε μυρίζει. Την ίδια στιγμή, δύο πιάτα. Πάμε να φέρω. Πω. Εννοείται ότι ανάλογα με το φούρνο, ανάλογα με την ποσότητα, πολλές συνθήκες αλλάζουν. Έχει λιώσει. Mm-hmm. Πάμε να βάλουμε στο παιδάκι. Πάμε να βάλουμε και στο μεγάλο μια μερίδα και θα την δοκιμάσεις εσύ, ε. Όχι, εντάξει, σου δίνω λίγο από το ταψί. Να το κάνουμε λίγο πιο έντονο και θα βάλουμε λίγο φρέσκο λάδι, ελαιόλαδο. Ελάχιστο έτσι για τη φρεσκάδα. Θα βάλουμε και ένα βότανο από πάνω. Και αν θέλει μπορούμε να φρέσουμε και λίγο τυρί. Γιουβέτσι. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πολτοποιούμε τα ντοματίνια με ένα μπλέντερ. Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι και το βάζουμε σε ένα μπολ. Κόβουμε το κρέας σε μικρά κομμάτια, προσθέτουμε το ελαιόλαδο στο ζεστό τηγάνι, προσθέτουμε το κρέας και μπαχαρικά και σοτάρουμε καλά.
Αφαιρούμε το κρέας και το βάζουμε μέσα στη χύτρα. Στο ίδιο τηγάνι βάζουμε τα κρεμμύδια και σοτάρουμε πολύ καλά μέχρι να καραμελώσουν. Σβήνουμε με άκουα καρπάτικα και τα προσθέτουμε και αυτά μέσα στη χύτρα. Προσθέτουμε τα πολτοποιημένα ντοματίνια, τα μυρωδικά και συμπληρώνουμε με νερό άκουα καρπάτικα. Βράζουμε σε δυνατή θερμοκρασία για 10 λεπτά. Μειώνουμε τη θερμοκρασία στο μισό και βράζουμε για ακόμα μισή ώρα. Βράζουμε το κρυθαράκι για 7 λεπτά μέσα στη χύτρα, ανακατεύοντάς το συνέχεια. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας μέσα σε ένα ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου μισή ώρα. Όπως βλέπεις, έχει δράσει. Okay. Τέλειο. Αδειάζουμε το περιεχόμενο. Και ανυπομονώ να δοκιμάσω. Και επίσης και αυτό θέλω να δοκιμάσω. Κατά πόσο. Βεβαίως. Δηλαδή. Αυτό είναι για το παιδί. Ναι. Στήφη, φοβερή φύ, ε. Ναι. Εδώ, μορφιά. Να πάρω ένα πριν δοκιμάσω τα Βεβαίως. Υπόλοιπα. Πάρε ένα. Θα σκόψω ένα μικρό κομμάτι για να μην καείς και να μπορείς να το φας εύκολα. Το Δεδρολίβανο, όχι είναι ήρωας, τι έλεγες πριν, κυριαρχεί. Ναι. Εσύ δεν το πιστεύω, αλήθεια. Τέλεια. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.